Coach, πολύ εντυπωσιακή νίκη. Το σκορ τουλάχιστον έφτασε σε επίπεδα αρκετά υψηλά. Αλλά και γενικότερα μια εικόνα, τα 12 δικά σας παιχνίδια στην ομάδα, 12-0, 36 διαθέσιμη βαθμοί και κερδισμένοι 32. Περιμένατε τόσο καλά αποτελέσματα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν έρχεσαι σε μια ομάδα δεν σκέφτεσαι ότι να κάνεις ένα τέτοιο σέρι. Δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Όταν ήρθαμε εδώ, ο σκοπός μας ήταν πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε μια ομάδα από την αρχή, να κάνουμε μια ομάδα πραγματικά από την ώρα που μπαίνεις στα αποδυτήρια μέχρι που βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Και με βάση αυτό προσπαθήσαμε να βγάλουμε και πράγματα μέσα στο παιχνίδι και σαν ΑΕΛ που είμαστε, δεν μπορούσε κανένα παιχνίδι τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία να μην το παλεύουμε για την νίκη. Αυτός ήταν ο στόχος μας και μας βοήθησε και ο Θεός πραγματικά σε κάποια παιχνίδια και μπορέσαμε να πάρουμε τις νίκες, να ανεβεί η ψυχολογία μας και έτσι κτίζαμε σιγά σιγά την ψυχολογία του νικητή και αυτό μας βοηθάει γενικώς στα παιχνίδια. Η ΑΕΛ δεν είναι μια εύκολη ομάδα. Οι απαιτήσεις είναι πολύ ψηλές λόγω και της ιστορίας πρωταθλητισμός. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι που μοιάζει τελικός, αλλά εσείς θα μας πείτε, είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι το Βέρι ΑΕΛ είναι τελικός? Κοιτάξτε, για μας αυτή τη στιγμή όλοι τελικοί ήταν όλα τα παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός. Υπάρχουν καλές ομάδες, υπάρχουν τα όρια έχουν στενεύσει πάρα πολύ για πολλές ομάδες, άλλες που είναι για την άνοδο, άλλες που είναι για τον επιβιβασμό. Και πραγματικά είτε εντός είτε εκτός έδρας για να πάρεις νίκη πρέπει να ματώσεις πάρα πολύ. Είναι ένα παιχνίδι αμφισβήτητα ντέρμπι, είναι οι δύο πρωτοπόρες ομάδες. Και πραγματικά θα κρίνει πάρα πολλά γενικά για την ψυχολογία αλλά και βαθμολογικά. Αλλά υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα και με ένα παιχνίδι δεν κρίνεται τίποτα. Τώρα και προσωπικά παίρνοντάς το, για τον coach Γκουτσίδη, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια συνεργάτης του Γιώργου Παράσχου, έχει εμπειρία από το top επίπεδο, αλλά η πρόκληση ως πρώτος προπονητής να οδηγήσει μια ομάδα, όπως είπαμε, απαιτήσει όπως η άλλη στη μεγάλη κατηγορία, υπάρχει? Βέβαια. Όταν άλλη θέση του συνεργάτη, του βοηθού και άλλη θέση του πρώτου. Όλες οι ευθύνες είναι πάνω σε σένα, όλοι εξαρτώνται από σένα. Αλλά σημαντικό είναι να έχεις καλούς συνεργάτες γύρω από την ομάδα, γιατί πραγματικά αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες πραγματικά, που σε βοηθάνε σένα έτσι ώστε να παρουσιάζεται μια ομάδα καλή. Ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.